Γεια σας. Είμαι η Μαρίνα Στερεφμίδου και σήμερα θα κάνουμε το εβδομαδιαίο μας άνοιγμα με τις αγγελικές κάρτες για τα 12 ζώδια. Δηλαδή για ένα ζώδιο. Μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου αν σας αρέσει, να πατήσετε και το κουδουνάκι δίπλα να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θα κάνω πολλά πράγματα αυτές τις μέρες που είναι λίγο περίεργες, είναι λίγο δύσκολες, αλλά βλέπω ότι την παλεύουμε όλοι και θα την παλέψουμε για κάποιο διάστημα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Έκανα και μία ανάρτηση στην κοινότητα. Όσοι θέλετε και όσες θέλετε μπορούμε να μιλάμε μαζί κάποια συγκεκριμένη ώρα, να έχουμε έτσι μια ανοιχτή επικοινωνία, να περνάμε καλά, μπορούμε να πούμε διάφορα πραγματάκια. Ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να με ρωτάτε. Και ξεκινάμε για να πούμε για τον κρυό και τραβάμε μία κάρτα από τις αγγελικές πάντα κάρτες ταρό, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι και μόνο έτσι που το λέω. Και η Oracle, βέβαια, που μου αρέσουν πάρα πολύ, και τα ταρό, δεν έχω κανένα θέμα, ίσα-ίσα. Αλλά νομίζω ότι τα μηνύματα είναι πιο smooth, πιο απαλά. Λοιπόν, και έχουμε το 6 του αέρα για τον κρυό αυτήν την εβδομάδα, που λέει ότι κάποια πράγματα θα βελτιωθούν. Ίσως να είναι ψυχολογικής φύσεως, ίσως να είναι κάποιες άλλες φύσεως που εσείς ξέρετε, γιατί ξεκινώντας λέει ένα δύσκολο ταξίδι, κάποια πράγματα βελτιώνονται. Και ίσως είναι και ένα ταξίδι αυτό που μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Οπότε κάποια πράγματα ίσως και να βελτιωθούν. Πάμε να δούμε στη συνέχεια για τον Ταύρο. Για τον Ταύρο έχουμε την Αρχιερέα με τον Αρχάγγελο Χανίλ. Οπότε λέει ότι πρέπει να ακούμε τη διέστησή μας, να δίνουμε περισσότερο βάρος σε αυτό που εμείς αισθανόμαστε και όχι σε αυτό που θέλουν οι άλλοι να μας επιβάλλουν. Επίσης, υπομονή, να σκεφτόμαστε θετικά σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις ψυχοφθόρες, τις δύσκολες, για τα πάντα δηλαδή. Οπότε κάνουμε υπομονή και να προσπαθούμε πριν κάνουμε κάτι, πριν δράσουμε, να το ξανασκεφτόμαστε. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα και για τους δίδυμους. Έχουμε την εγκατάλειψη με τον Αρχάγγελο Ασραήλ, που λέει ότι τελειώνουμε μία φάση, ξεκινάμε κάτι καινούριο, είναι καιρός να αφήσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή η κατάσταση θα μας μεταμορφώσει. Αν την αφήσουμε θα μας μεταμορφώσει και θα πάμε προς το καλύτερο και είναι καιρός να προχωρήσουμε. Ωραία κάρτα αυτή για τους δίδυμους. Πάμε να δούμε για τα καρκινάκια, τα αγαπημένα μου. Έχουμε τον Ερημίτη εδώ. Για σας τα καρκινάκια, επειδή περνάτε και μια φάση περίεργη, αστρολογικά, θα πρέπει να αφιερώσετε, λέει, χρόνο στον εαυτό σας, να πάρετε χρόνο για τον εαυτό σας, να κάνετε διαλογισμό, να κάνετε, αν ασχολείστε με γιόγκα ή αν κάνετε κάτι τέτοιο, οπότε το ξέρετε αυτό το κομμάτι. Ανακαλύπτεται μάλλον και ένα κομμάτι του εαυτού σας μέσα από όλη αυτή την μεταμορφωτική συμπεριφορά. Ωραία λοιπόν και για το καρκίνο μας. Διαλογισμός και βρείτε τον εαυτό σας μέσα από την πνευματική διαδικασία. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τα λιονταράκια μας. Το 2 της φωτιάς για τα λιοντάρια. Πολλά λιονταράκια είναι μόνα τους και όταν αυτά τα έκτακτα μέτρα σε κάνουν να μένεις σπίτι, αισθάνεσαι ακόμα πιο πολύ μόνος. Όμως μέσα από τη μοναξιά πολλά πράγματα βγαίνουν, πολλές ιδέες έρχονται στο μυαλό μας και μπορεί στην πορεία αυτό να εκφραστεί καλύτερα και να εκφραστεί σε όλες τις παραμέτρους. Απλώς μην κόβεις συνεργασίες, μην κόβεις επαφές μέσω τηλεφώνου, μέσω διαδικτύου, τα έχουμε όλα, δεν μας λείπει τίποτα. Οπότε keep going που λέμε. Συνέχισε να προχωράς. Πάμε για τους Παρθένους. Το 3 του αέρα. Σε έχει πιάσει μια θλίψη. Όλους μας έχει πιάσει
κάτι μας έχει πιάσει. Δες το ότι αυτό είναι μια θεραπεία που πρέπει να το περάσεις, να το δεις καλά-καλά, να συγχωρήσεις κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να σε ενόχλησε σε αυτό, να έμεινες μόνος σου, να σε γενικές γραμμές να σου έχει αφήσει κάτι μέσα σου και να σε πιέζει ή να κάποιος να σε αδίκησε και να το κρατάς και να είναι πιο έντονο αυτό τώρα που περνάμε αυτή την κατάσταση. Οπότε συγχώρεσέ το και προχώρα, είναι καλύτερα. Πάμε να δούμε για τους ζυγούς. Να δω τι θα πει και για μένα. Ο τροχός. Λοιπόν, θετικές αλλαγές. Να κάνουμε, λέει, ήρθε ο καιρός, να κάνουμε θετικές αλλαγές. Αν βλέπουμε μια κατάσταση ότι δεν προχωράει, που τη βλέπουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αρχίζει κάποια στιγμή να κινείται. Και η τύχη είναι με το μέρος μας. Αυτό το πράγμα θα λήξει κάποια στιγμή. Δεν ξέρουμε βέβαια τα αποτελέσματα. Θα έχουμε αποτελέσματα τώρα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά κινείται κάτι. Και γι' αυτό λέω ότι κάνουμε και μια πνευματική εργασία με τον εαυτό μας καθώς μένουμε μόνοι μας. Και οι περισσότεροι που έτσι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ας το κάνουμε. Γιατί στο τέλος κάτι πολύ καλό μπορεί να βγει από όλη αυτή την κατάσταση. Γνωρίζοντας τον εαυτό μας, κάνοντας δουλειά, σκεφτόμενοι, ιδέες, έχουμε χρόνο, έχουμε άπλετο χρόνο, κάτι καλό θα βγει. Ζυγάκια. Keep moving. Λοιπόν, πάμε στους σκορπιούς. Λοιπόν, έχουμε τη δύναμη της δημιουργικότητας, είναι το 3 της γης. Αναγνωρίζεσαι για κάποιο έργο που έχεις προσφέρει και προσπάθησε να είσαι και ομαδικός παίκτης. Η Σκορπιή είναι ένα ζώδιο που αναγεννιέται από τις τάχτες του, οπότε και σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μπορεί να βρει τη χαμένη του δημιουργικότητα. Μπορεί εκεί που είναι τη μια μέρα down, την άλλη ή την παράλληλη, δεν ξέρω σε πόσο καιρό, μπορεί να βρει λοιπόν τη χαμένη του δημιουργικότητα και μπορεί και να δημιουργήσει. Οπότε, στο τέλος αυτής της κατάστασης θα έχει βγει κάτι πάρα πολύ καλό και θα αναγνωριστείς. Πάμε να δούμε τα φωτάκια μου. Θα ξαναβάλω στη θέση τους. Η καρδούλα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε, λοιπόν, ήμασταν στους σκορπιούς, στους τοξότες. Έχουμε τη βασίλισσα της φωτιάς που είναι σίγουρη, έξυπνη και είναι και ένα ζώδιο της φωτιάς ο τοξότης. Δεν είναι και τυχαίο που έπεσε λοιπόν αυτή η κάρτα. Οπότε εδώ λέει ότι έχεις κάπως υποτιμήσει τον εαυτό σου τώρα τελευταία. Το ξέρω ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα και πέρασε και κάποια οικονομικά δύσκολα. Συν ότι όλοι περνάγαμε οικονομικά, είχες κάποια θεματάκια με τα οικονομικά. Είσαι ανεξάρτητος άνθρωπος και δημιουργικός, οπότε μπορείς να επανακτήσεις τις δυνάμεις σου, άπλωσε τα φτερά σου, μη το φοβάσαι, στο τέλος θα γίνει κάτι καλό. Πάμε να δούμε και για τους εγώκερους. Και έχουμε το 3 της φωτιάς, που μας λέει ότι μετά από μια μεγάλη περίοδο προβλημάτων, που είχαμε, γιατί έχω και ένα λίγο οροσκόπο προς το τέλος εγώ καιρό. Ξέρω λοιπόν τα προβλήματα, ξέρω τις κακοτοπιές που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μετά λοιπόν από μια μακρά περίοδο υπομονής, τώρα μπορούμε να κάνουμε σχέδια, τώρα μπορούμε να καταστρώσουμε σχέδια για να τα βάλουμε σε εφαρμογή όποτε μπορούμε. Γενικά σε καταστάσεις κρίσης, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, κάποια πράγματα τα βλέπουμε από άλλη πλευρά, και νομίζω ότι μας πάνε και καλύτερα από την άλλη πλευρά. Ίσως γιατί έχουμε και, και το χρόνο να το ξανασκεφτούμε και να κάνουμε πράγματα. Λοιπόν, οπότε μας έρχεται αυθονία, έρχεται στα εγωκεράκια αυθονία και τα πράγματα φαίνονται ότι θα πάνε πολύ καλά στην πάροδο του χρόνου, έτσι, να τελειώσουμε και αυτό. Υδροχόη, το 5 του αέρα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ πέρα ότι κάποια πράγματα που έκανες μέχρι τώρα τα έκανες λίγο επιπόλαια, δεν τα σκέφτηκες πάρα πολύ καλά, οπότε δεν σε φέρνανε σε μια καλή κατάσταση, ξανασκέψου τα, δεν ήταν πολύ συνετή η επιλογή σου,
Οπότε έχεις χρόνο να κάτσεις, να σκεφτείς τι ήταν αυτό που δεν πήγε καλά, τι ήταν αυτό που το έκανες πολύ γρήγορα χωρίς να το σκεφτείς γιατί σε συνεπήρε. Οπότε τώρα κάνε μια επανεξέταση. Κάνε ένα restart. Και τελευταία έχουμε τα ψαράκια μας, τους ηχθείες και διαλέγω μια κάρτα και είναι το εγώ με τον Αρχάγγελο Γιοφίλ. Εδώ μας λέει για τα ψαράκια, για τους ηχθείες, ότι γενικά εστιάζονται σε κάποιες σκέψεις που μπορεί να είναι φοβιστικές, που μπορεί να τους προκαλούν φόβο, που είναι λίγο γαντζωμένοι περισσότερο στα υλικά αγαθά και δεν βλέπουν κάποιες άλλες ευκαιρίες. Σίγουρα όλους μας επηρεάζει. Σίγουρα όλους θα μας επηρεάσει. Δεν θα είμαστε οι ίδιοι. Δεν θα βγούμε από αυτό το πράγμα και δεν ξέρουμε και πότε θα βγούμε και θα είμαστε πιο πλούσιοι. Το θέμα είναι να έχουμε πλούσια συναισθήματα. Οπότε για τους ηχθείς μην εστιάζεσαι στο φόβο, μην εστιάζεσαι στην αρνητικήλα, μην εστιάζεσαι ότι στα υλικά πράγματα. Έχεις γύρω σου λέει ανθρώπους που σε αγαπάνε, σε στηρίζουν και αυτό το συναίσθημα που νιώθεις είναι απατηλό. Είναι κάτι το οποίο το έχεις εσύ γιατί εσύ εστιάζεσαι σε λάθος πράγματα. Δες το και μην αισθάνεσαι παγιδευμένος σε αυτό. Βγες από εκεί, δες την καλή πλευρά, δες αυτά τα πράγματα που έχεις. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι μην εστιάζουμε στο αρνητικό, το ξέρω είναι δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλοί εκεί έξω, δεν είμαστε μόνο εμείς που... Ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είναι μία συμβουλή. Μία συμβουλή από τις αγγελικές κάρτες. Οπότε δέξου το και προσπάθησε να το κάνεις σαν μια ευκαιρία να ξεφύγεις από αυτό το φόβο και την αρνητική κύλα που υπάρχει. Και μην εστιάζεσαι μόνο στο υλικό κομμάτι. Τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι τα νομίζεις. Όλο το άλλο είναι απατηλό. Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα για την εβδομάδα που διανύουμε. Έχουμε σε όλους υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Μένουμε σπίτι και γράψτε μου στα σχόλια από κάτω αν θέλετε να μιλάμε περισσότερο, αν θέλετε να κάνουμε κάτι σε ζωντανό, αν θέλετε συμβουλές από μένα, μπορείτε να μου γράφετε και στο email μου. Θα έχω και το Viber, δηλαδή είναι το ίδιο με το τηλέφωνο. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο site μου να βρείτε πάρα πολλά πράγματα για το πώς μπορείτε να κάνετε μόνοι σας πράγματα, DIY, συμβουλές ομορφιάς, συμβουλές υγείας, συνταγές, να περνάμε και δημιουργικά τον χρόνο μας τώρα που έχουμε περισσότερο χρόνο να τρώμε καλά και για μας και για τα παιδάκια μας, να προσέχουμε τον εαυτό μας, οτιδήποτε. Είμαι κοντά σας και το ξέρετε, σας αγαπώ, πολλά φιλιά.